Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε το βραβείο Ζαχάροφ. Το βραβείο θεσμοθετήθηκε προ 20 ετών για να τιμήσει τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ανθρώπους που με τον προσωπικό τους ή με συλλογικό αγώνα αγωνίζονται ενάντια στα πολιταρχικά καθεστώτα, τολμούν να σκεφτούν και να δράσουν διαφορετικά από αυτό που υπαγορεύει η εξουσία σε χώρες που δεν έχουν δημοκρατία. Η φετινή βραβευμένη ήταν τα μέλη της οργάνωσης Memorial από τη Ρωσία. Μια οργάνωση που δημιουργήθηκε προ 20 ετών για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του αγώνα των θυμάτων κατά του σταλινικού καθεστώτος. Από τότε όμως, εκτός από αυτό το στόχο, έχει και έναν άλλο στόχο, τον οποίο βραβεύουμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι να βοηθήσει την αποκατάσταση ή μάλλον την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στις νέες δημοκρατίες στη μετασοβιετική εποχή. Μάλιστα, έχουν εργαστεί ιδιαίτερα τα μέλη της οργάνωσης για την βοήθεια στον πόλεμο, στους δύο πολέμους με την Τσετσενία, και μάλιστα ένα μέλος της οργάνωσης τον περασμένο Ιούνιο δολοφονήθηκε. Ήταν λοιπόν μια μέρα δημοκρατίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την Ευρώπη, για ολόκληρο τον κόσμο. Διότι μια από τις αποστολές μας είναι να κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού στον κόσμο όπου υπάρχει ακόμη ανάγκη.